νομίζω ότι σήμερα φτάνουμε σε ένα σημείο που εμείς τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ουσιαστικά τα, όχι μόνο τις γυναίκες που είναι βεβαίως θύματα βίας και τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, γιατί έχουμε ένα καινούριο πεδίο που έχει να κάνει με τους ηλικιωμένους, με την κακοποίηση των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα μας στα στελέχη που ασχολούνται σε όλο τον νομό και στην Κρήτη ακόμα για το θέμα αυτό. Για να εξηγηθώ περισσότερο, είναι, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και να βλέπουμε καθημερινά το τι γίνεται σε αυτό το πεδίο της κακοποίησης. Πιστέψτε με ότι αυτά τα ποσοστά που μας λένε και μας δηλώνουν είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, διάβαζα μια στατιστική που έχουμε στην Ελλάδα πρόσφατα, ότι ενώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έρευνες μας δείχνουν ότι υπάρχουν 5.000 περιστατικά στο χρόνο στην Ελλάδα, στο προσκήνιο έρχονται μόνο 150. Αν πάρουμε αυτό το συσχετισμό, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν είναι τρομακτικά μεγάλο το ποσοστό το οποίο είναι στην πραγματικότητα, όμως τι βγαίνει προς τα έξω, και ευχαριστώ πραγματικά που δίνεται πάντα την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα, όσα μπορούμε να πούμε σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε, για να αναδείξουμε ένα θέμα που είναι καθημερινό, που το ζούμε όλοι μας με διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε τόσα στοιχεία τα οποία μας δηλώνουν καθημερινά ότι αυτό είναι το πρόβλημα, υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει στην πόρτα μας, και ξέρετε, η βία, η κακοποίηση τι είναι? Είναι βία. Και η βία τι κάνει? Μας οδηγεί σε βία. Η βία λοιπόν στην οικογένεια φέρνει βία στην κοινωνία. Αν πούμε ότι έχουμε την οικογενειακή βία, δεν είναι πια που πάντα την είχαμε μια οικογενειακή μόνο υπόθεση. Αλλά είναι πλέον κοινωνικό πρόβλημα που αφορά και εμένα και εσάς και τους άλλους και όλους μας, όλους που είναι γύρω μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τρόπους να καταφέρουμε να, όχι να λιγοστέψουμε, να απαλύνουμε, προσπαθούμε να απαλύνουμε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς στον τόπο μας, στη χώρα μας, είναι μονόδρομος ορισμένα πράγματα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Και αυτές τις λύσεις πρέπει πάντα να τις βρίσκουμε. Τι έχετε μπροστά σας? Τι έχουμε μπροστά μας? Λοιπόν, μπροστά μου εγώ θα έλεγα ότι δεν θέλω να σας μιλήσω για περιστατικά που έρχονται στο σύνδεσμο που είναι καθημερινά. Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο ίσως ή να αγγίξουμε αυτά, η κακοποίηση που υπάρχει στο χωριό, εδώ στην πόλη ή στο σπίτι μας. Κακοποίηση στη γυναίκα, στην ξένη γυναίκα, στην αλλοδαπή. Παρατηρείτε αύξηση, κυρία Παχιαδάκη? Συγγνώμη? Παρατηρείτε αύξηση? Βεβαίως. Των περιστατικών? Βεβαίως. Σε τι ποσοστό, δώστε μου το ποσοστό. Δέστε, επειδή αυτά αυξάνονται διαρκώς, ποσοστά δεν μπορούμε να πούμε, αλλά αν πούμε, αν βάλουμε στο 100, το 20% είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Μάλιστα. Λοιπόν, αύξηση ενδοοικογενειακής βίας και καινούριο φρούτο η κακοποίηση των ηλικιωμένων. Να τολμήσω να ρωτήσω αυτό το περίφημο άλοθη για τη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς, αν συνεχίζει να είναι η οικονομική κρίση και ο Θεός το χρήμα? Και όχι μόνον. Βεβαίως είναι στα στοιχεία τα οποία μας διαβεβαιώνουν ότι εκεί απ' έξω υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που κακοποιούνται γιατί πρέπει να αλλάξουν την διαθήκη τους, γιατί, χιλιάδες γιατί. Όμως εμείς σε αυτή τη φάση έχουμε, αυτή τη στιγμή 5 άλλες χώρες έχουμε συμπράξει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να βρει στοιχεία στο πεδίο της κακοποίησης των ηλικιωμένων, που εμείς θα πούμε για το φύλο, για τη γυναίκα, όμως αυτό δεν έχει να κάνει μόνο για τη γυναίκα, μιλάμε για τον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο καινούριο πεδίο το οποίο το ψάχνει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι κοινό, δεν είναι μόνο σε εμάς. Εμείς ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια που
τους μεγάλους ανθρώπους που σκότωσαμε στα σπίτια μας ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Το σημερινό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθιαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη της, να σχεδιάσουν μέτρα, δέστε αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, μέτρα προς όφελος των, των επαγγελματιών, μη επαγγελματιών ή επαγγελματιών φροντιστών. Έχουμε λοιπόν μια άλλη διάσταση του προβλήματος που έχει λέτε, να κάνει. Τα λέτε όλα αυτά γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα. Ακριβώς. Αυτό. Ξεκινήσαμε πριν από ένα μήνα. Είχαμε εδώ στην πόλη μας μια συνάντηση των εκπροσώπων κάποιων άλλων ΜΚΟ, αλλά όχι μόνο, και οργανισμών. Ήρθαν εδώ στην πόλη μας, τους είχαμε φιλοξενήσει εμείς. Είχαμε 16 άτομα που ήρθαν από διαφορετικές χώρες. Ο εταίρος μας είναι ο κεντρικός, είναι η Εσθονία. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί και από εκεί αρχίζουμε και ψάχνουμε πια Αυστρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Σκανδιναβία. Έχουμε λοιπόν αυτή τη σχέση μεταξύ μας ώστε να σχεδιαστεί προς όφελος αυτών των ανθρώπων και κυρίως των φροντιστών, για να και τους παρέχουμε εμείς μια συμβουλευτική υποστήριξη, γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν και να πάρουν και οι ίδιοι μια, ας πούμε, ένα είδους ανακούφιση, ώστε αυτοί να γίνουν ικανοί, ώστε να εναρμονίσουν τη δική τους εργασία, τη δική τους ζωή, τη δική τους οικογενειακή ζωή με τα καθήκοντα που πρέπει να έχουν ως προς τη φροντίδα των μεγάλων ανθρώπων, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά άγχη σε αυτή την περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση την οποία φέτος ξεκινούμε και θα την έχουμε για 2 χρόνια, συγκεντρώνοντας στοιχεία που σχετίζονται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ανακουφιστική φροντίδα των μεγάλων, των ηλικιωμένων ανθρώπων και κυρίως των γυναικών. Αυτό που ζητά σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπετε ότι πια δεν πάμε στους μικρούς, σε εμάς τους, σε κάθε περιοχή, πάμε πια σε επίπεδο χώρας, για να ρυθμιστούν οι τρόποι καταπολέμησης της βίας εναντίον των ηλικιωμένων, και πρέπει να κάνουμε ένα, ας πούμε, ποιοτικό έλεγχο ώστε να υπάρχει αυτή η κοινωνική φροντίδα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι ένα καινούριο κομμάτι σας λέω, το οποίο ίσως να μην το έχουμε πιάσει ποτέ. Το να εκπαιδεύσουμε και να καταρτήσουμε φροντιστές. Οι φροντιστές είναι οι άνθρωποι οποίοι εμείς, στους οποίους, στα χέρια των οποίων αφήνουμε εμείς τους ηλικιωμένους, και πρέπει να τους προστατέψουμε, τους δικούς μας ηλικιωμένους, από την κακοποίηση και να τους δώσουμε ένα τρόπο για να στηρίξουμε αυτούς. Είναι ένα πολύ σήμαντο θέμα. Και δυστυχώς, όπως λέτε, όλο και πιο συχνά, ακούμε τέτοιου είδους περιστατικά περί κακοποίησης ηλικιωμένων ανθρώπων από εκείνους τους οποίους βρίσκουμε, έχουμε δίπλα τους για να τους προσέχουν, για να τους προστατεύουν. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω ότι η δική μας ΔΥΠΕ, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και μας έχει βοηθήσει στο να στηρίζουμε και να μαθαίνουμε περιστατικά από γιατρούς ή από κοινωνικούς λειτουργούς ή από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματίας της φροντίδας της υγείας, ώστε να μπορέσουν να πάρουμε και να δώσουμε εμείς, να ανταλλάξουμε δηλαδή περιστατικά και να ανταλλάξουμε με τους υπόλοιπους πλέον τις καλές πρακτικές τα προγράμματα αυτό πρόληψης κακοποίησης των ηλικιωμένων. Κυρία Παγιαδάκη, ένα ερώτημα. Και για αυτές τις περιπτώσεις κακοποίησης των ηλικιωμένων, τα περιστατικά έρχονται με πολύ προσοχή ως καταγγελία προς εσάς ή μιλάνε με μεγαλύτερη ευκολία εκείνοι που επικοινωνούν μαζί σας? Καθόλου. 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 Μάλιστα. Συνεχίζεται το ίδιο και δυστυχώς αυτή είναι η τραγωδία μας. Θέλουμε να το κρατήσουμε μέσα στην αυλή μας, ότι μας κακοποιούν ή εμείς ευθυνόμαστε για την κακοποίηση κάποιου. Πρέπει να μάθουν όμως και όλοι στην πλειοψηφία μας, γιατί υπάρχουν και εκείνες οι εξαιρέσεις. Πρέπει να μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και ακόμα και να παρεμποδίζουν την κακοποίηση προς τους ηλικιωμένους.
Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και πάνω σε ένα προσωπικό επίπεδο που δεν υπάρχει. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν μέσα στην διευρυμένη έννοια της παιδείας. Εσείς στατιστικά για την χώρα που λέγεται Ελλάδα, μιας που είμαστε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, βρίσκετε, ξέρετε όντως ότι είναι υπαρκτή αυτή η αύξηση των κρουσμάτων κακοποίησης των ηλικιωμένων για τους λόγους που προαναφέρατε, κυρίως οικονομική? Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα που έχουν να κάνουν, ξέρετε, είναι πια, είπατε προηγουμένως μια πάρα πολύ σωστή λέξη, ότι το χρήμα το έχουμε κάνει Θεό. Αυτή η νοοτροπία μας, το τελευταίο ετών νοοτροπία μας, μπορεί να υπήρχε πάντα, αλλά τώρα τη βλέπουμε πολύ πιο έντονα, νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολλά μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, πρέπει να έχουμε, να μάθουμε ότι πρέπει να έχουμε υγιείς σχέσεις με τον εαυτό μας, γιατί πρέπει να μάθουμε ότι τα παιδιά μας, οι αυριανοί πολίτες, πρέπει να μάθουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να έχεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου. Αυτό κάνουμε, θα πω και σε ένα άλλο κομμάτι, αν θέλετε, πριν κλείσουμε, ότι εμείς μπαίνουμε στα σχολεία και αυτό πρέπει να σας πω, ότι τι θέλουμε να πούμε στα παιδιά. Ότι αυτή η υγιή σχέση με τον εαυτό μας πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να εναρμονίζεται ο καθένας μας με τα δύσκολα. Δεν πρέπει να τους πούμε ότι η ζωή είναι ωραία, και το βλέπουμε άλλωστε ακόμα και από τη νεαρή ηλικία. Στα σχολεία λοιπόν μπαίνουμε στους εφήβους και τους μιλάμε για τη βία και στις σχέσεις μέσα στο σπίτι τους. Μιλάμε ανοιχτά. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, πρέπει να ανοίξουμε τα μυαλά, να έχουν φύγει από την παιδική ηλικία και να καταλάβουν ότι σε ένα άρρωστο περιβάλλον που ζουν, να το καταλάβουν και να αντιδράσουν. Και να αντιδράσουν έτσι όπως πρέπει. Μιλάμε για όλα. Μιλάμε για το... Κάντε το όσο πιο σύντομα μπορείτε. Και πηγαίνετε σε όλα τα σχολεία. Μην αφήσετε απ' έξω κανένα τμήμα και κανένα παιδί. Πρέπει να ενημερωθούν απάντες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Τα σχολεία, όλους αυτούς οι οποίοι αυτά τα χρόνια αγγίζαμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Πιστέψτε με, όταν μιλάμε είναι ένα τεράστιο το παγόβουνο και πρέπει να δουλέψουμε και να μην αφήνουμε αυτά τα οποία δεν φαίνονται, και αυτά που φαίνουν και αυτά που δεν φαίνονται, και να κάνουμε κάτι που αξίζει τον κόπο. Άλλωστε, κλείνοντας, εγώ τουλάχιστον θα πρέπει να πω ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε την αυτοπιθαρχία μας, νομίζω πως σε όλα μπορούμε να βρούμε λύση.